Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Νίκος Χατζηνικολάου και η εκπομπή του Citizen TV στο Πανικό, από τη Θεσσαλονίκη μας την Κούκλα. Το θέμα της απόψινής μας εκπομπής δεν μπορεί να είναι άλλο από την πρόκριση της εθνικής ομάδας στο παγκόσμιο κύπελο του 2014 στη Βραζιλία. Οι παίκτες μας, παρά τις αντίξωες συνθήκες που έχει επιφέρει η πολιτική του μνημονίου στη χώρα, έδωσαν κάθε δυνατή μάχη, με αποτέλεσμα η εθνική ομάδα να μεταβεί στην επόμενη φάση. Στην απόψινή εκπομπή φιλοξενούμε δηλώσεις πολιτικού και αθλητικού κόσμου σχετικά με το πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα αυτό γεγονός. Αρχίζουμε με την δήλωση του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, την οποία μόνο η Citizen TV έχει στη διάθεσή της. Κύριε Χατζηνικολάου, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να αναπτύξω τις απόψεις μου και τις απόψεις της κυβέρνησης σχετικά με το γεγονός αυτό της πρόκρισης της εθνικής ομάδας. Η εθνική ομάδα, κύριε Χατζηνικολάου, επέδειξε ομοψυχία. Επέδειξε πίστη στον ενιαίο σκοπό, που δεν είναι άλλος από την έξοδο από το γήπεδο με την πρόκριση στο τσαπάκι. Κατάφερε από την αρχή να πετύχει πρωτογενές πλεώνασμα τερμάτων και στη συνέχεια, στην επαναληπτική φάση, δεν επαναπάθηκε, διατήρησε την εθνική συνοχή της και πραγματοποίησε το σκοπό, ο οποίος ήταν η πρόκριση στα τελικά. Η εθνική ομάδα αυτή, κύριε Χατζηνικολάου, είναι πρότυπο για τον κάθε Έλληνα. Η εθνική αυτή ομάδα αποδεικνύει πως όταν έχουμε έναν κοινό στόχο στα πλαίσια της Ευρώπης και του κόσμου και είμαστε ενωμένοι για αυτό το στόχο, δεν μπορεί τίποτα να μας τραβήξει πίσω και δεν μπορεί καμία συμπεριφορά του παρελθόντος να σκιάσει το φωτεινό μας μέλλον. Η ελληνική εθνική ομάδα για αυτούς τους λόγους αποτελεί πρότυπο για τον κάθε Έλληνα. Επίσης, στα πλαίσια των δεσμεύσεων της κυβέρνησης, κύριε Χατζηνικολάου, διατηρούμε την δέσμευσή μας για την διάθεση του ασύρματου Wi-Fi δικτύου, με τη βοήθεια του οποίου οι Έλληνες πολίτες θα μπορούν να βλέπουν και τη Citizen TV και τα μάτς της Εθνικής Ελλάδος στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2014 στη Βραζιλία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά για την ειλικρινή του δήλωση και ας περάσουμε τώρα, θα πάρουμε συνέντευξη από μία αλεπού, θα έλεγα, του ελληνικού αθλητισμού και της ελληνικής ραδιοφωνίας, τον Γιάννη Διακογιάννη. Κύριε Διακογιάννη, καλησπέρα σας. Νίκο, καλησπέρα, σας ευχαριστώ που παρόλο που βρίσκομαι στη δύση της καριέρας μου, με θυμάσαι και με σέβεσαι. Πράγματι, Νίκο, τα κατορθώματα των παιδιών μας γέμισαν με εθνική ομοψυχία και εθνική υπερηφάνεια. Βέβαια, τόσα χρόνια που μετέδιδα τα μουντιάλ, η εθνική ομάδα ήταν απούσα και τώρα που είμαι εγώ από όλ, είναι αυτή παρούσα. Αλλά δεν πειράζει, ο σκοπός είναι ιερός, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την εθνική ομάδα και θα είμαστε πάντα στο πλευρό της. Παρά αυτά, έχω διαπιστώσει και έχω συμπεράνει ότι η νίκη αυτή της εθνικής οφείλεται σε κάποιον, θα έλεγα, εξωαθλητικό παράγοντα. Τι εννοείτε, κύριε Διακογιάννη? Κύριε Χατζηγολάου, κοιτάξτε, δείτε, τα πράγματα είναι απλά. Η εθνική ομάδα της Ισπανίας τα φάγανε όλοι μαζί και εμείς τα βάλαμε όλοι μαζί, περάσαμε. Ωστόσο, θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο αθλητικό το θέμα της πρόκρισης, καθότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, η ΑΕΠ ήταν αυτή η οποία κατάφερε να υποκλέψει τις τηλεφωνικές συμβουλίες του προπονητή της Εθνικής Ομαδιές, η οποία στη συνέχεια παρέδωσε με διπλωματική αποστολή αυτές τις πληροφορίες στο Φερνάντο Σάντος για να στήσει την ομάδα κατάλληλα. Έτσι λοιπόν γίνονται τη σήμερα ημέρα οι δουλειές και οι προκρίσεις, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν γίνονται με αγώνες και δυσκολίες. Σε χάσετε αυτά τα πράγματα. Αλήθειες. Είμαστε εδώ για να λέμε αλήθεια, όχι βλακίες. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα η αποκάλυψη του κυρίου Πάγκαλου. Θα την κρατήσουμε στα υπόψη μας, χωρίς ωστόσο να μηδενίσουμε τις προσπάθειες των διεθνών και θα περάσουμε. Ωχ, μισό λεπτό. Με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι υπάρχει μια τηλεφωνική παρέμβαση. Τηλεφωνική παρέμβαση, μάλιστα. Από τον.
Από τον κύριο Κασιδιάρη, βεβαίως. Κύριε Κασιδιάρη, καλησπέρα σας. Με ακούτε? Κύριε Κασιδιάρη. Ναι, καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Χατζηνικολάου. Καταρχήν, θέλω να συγχαρώ και εγώ τα παιδιά της Εθνικής, τα οποία φορώντας τη φανέλα με το εθνόσημο στην καρδιά, κατάφεραν και πετύχαν αυτή τόσο σπουδαία νίκη και την πρόκριση της Εθνικής Ομάδας στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Κάτι το οποίο έχουμε εμείς να καταγγείλουμε σαν Χρυσή Αυγή είναι το γεγονός ότι η Εθνική Ομάδα της Ρουμανίας φορούσε φανέλες οι οποίες είχαν την σημαία μας σε ανάποδα χρώματα, κύριε Χατζηνικολάου. Για ποιο λόγο εσείς οι δημοσιογράφοι αποκρύπτετε την αλήθεια από τον ελληνικό λαό? Κύριε Κασιδιάρη, εμείς δεν έχουμε αντιληφθεί κάτι τέτοιο. Αλλά εσείς, είναι η καταγγελία σας, θα έλεγα ότι είναι πρωτόγνωρη, χωρίς ωστόσο να την αμφισβητώ. Κύριε Χατζηνικολάου, μπορείτε να το ανατρέξετε και εσείς ο ίδιος, όποιον ιστότοπο Google και να μπείτε, αν γράψετε γκάφα θα το δείτε ολοφάνερα. Είναι ολοφάνερο. Είναι ολοφάνερη η προσπάθεια των αλλοδαπών να πατάξουν τα εθνικά σύμβολα και τα ιερά και όσα της πατρίδας μας. Η προσπάθεια αυτή δεν θα περάσει. Το δηλώνουμε σαν Χρυσή Αυγή και τώρα και στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Μάλιστα. Ήταν και αυτή μια ιδιαίτερη νότα, θα έλεγα, στην απόψινή εκπομπή. Παρ' όλα αυτά, έχουμε να περάσουμε σε έναν από τους εκλεκτούς και αρχαίους και τελευταίους καλεσμένους μας, τον επίτιμό μας πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος, από ό,τι έμαθα, τις τελευταίες ημέρες συμπλήρωσε και τα 95 του χρόνια. Κύριε Μητσοτάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Χατζηνικολάου. Πράγματι, είμαι πλέον σε μια ηλικία η οποία είναι μεγάλη. Έχω δει πολλούς αγώνες της Εθνικής. Έχω δει πολλούς και παρεούς παίκτες. Έχω μεταβεί σε αγώνες της Εθνικής. Και δηλώνω ότι σκοπεύω να ζήσω άλλα τόσα χρόνια για να συνεχίσω να το κάνω. Είμαι φαν. Εξάλλου, κύριε Χατζηνικολάου, όταν ο Χάρος δεν σε παίρνει στα 95, σου κάνει μετά αναβάθμιση το λογισμικό. Μια ιδιαίτερη νότα, κύριε Μητσοτάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα θέλαμε να σας τονίσουμε ότι θα χαρούμε και εσείς να ζήσετε άλλα τόσα χρόνια και η Εθνική Ελλάδος να σας βγάζει και εσάς υπερήφανο. Πράγματι, κύριε Χατζηνικολάου, σας ευχαριστώ. Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω κάτι που πολλοί από εσάς θα με αποτρέπατε, αλλά εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Θα ευχηθώ εις την ομάδα καλή επιτυχία για να καμαρώνουμε όλοι οι Έλληνες. Εγώ να κάθομαι μαζί με την όμορφη Ντόρα και τον Κυριάκο μου στα Χανιά, να πίνουμε τις τσικουδιές μας και να καμαρώνουμε τα παιδιά να αγωνίζονται στη Βραζιλία, στη γερέτηρα του Πελέ, του Γκαρίτσα, του Ρονάλντο και όλων αυτών των αστέρων που πολλούς έθαψα, για να μείνω μετέχμιο σήμερα σε ένα σύστημα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μητσοτάκη, για την ειλικρινή δήλωσή σας. Ευχαριστούμε και όλους τους τηλεθεατές που ήταν κοντά μας. Γεια σας και στο επανειδήν.